Μιλάμε για μια πραγματικά ισχυρή νεροποντή σε συνδυασμό με χαλαζόπτωση. Ξεκίνησε γύρω στις 4.30 και διήρκησε περίπου μια μισή ώρα. Δημιούργησε κυριολεκτικά εκατοντάδες σοβαρά προβλήματα. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Είχαμε και τον εγκλωβισμό σε γιοταχή μιας γυναίκας μαζί με το ανήλικο παιδί της στην οδό Λαγκαδάκη. Χρειάστηκε να επιχειρήσει η πυροσβεστική, όπως και για την μεταφορά μιας ηλικιωμένης γυναίκας από το σπίτι της στην οδό Ταντάλου σε ασφαλές σημείο. Τουλάχιστον 60 εκκλήσεις στην πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια και ισόγεια, ενώ είχαμε και πτώσεις δέντρων ακόμη και σε σταθμευμένα οχήματα. Δραματική μάλιστα είναι η στιγμή που διανομέας προσπαθεί στην περιοχή των δικαστηρίων να διασχίσει κυριολεκτικά ένα ποτάμι με το δίκυκλό του. Να σημειώσουμε επίσης ότι σταμάτησαν και φωτεινοί σηματοδότες να λειτουργούν, οπότε μέχρι και αυτή τη στιγμή παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα, κυρίως στο κέντρο της πόλης. Μαρία Ζαφυρίου, σε ευχαριστούμε πολύ.